Στο φροντιστήριο Αριστοτέλειο βρισκόμαστε, τον Νίκο Ρουσάκη, ο φιλόλογος, ο κ. Ρουσάκης μαζί μας. Κ. Ρουσάκη, σήμερα το μάθημα των αρχαίων, κάντε μας ένα σχόλιο. Τα αρχαία ελληνικά είναι το κύριο μάθημα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Με αυτές σήμερα εξετάστηκαν στο διδαγμένο κείμενο στα ηθικά νοικομάχια στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα του Αριστοτέλειου. Μία ενότητα η οποία είχε εξεταστεί και προπενταετίας. Άρα για έναν μαθητή ο οποίος δίνει έμφαση στο διάβασμά του, εννοείται πως ήταν εύκολο προσεγγίσιμο. Στο δε δίδακτο κείμενο εξετάστηκαν στον αρχίδωνο του Σοκράτη στις ενότητες 103 έως 105. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά είναι εύκολο από την άποψη των γραμματοσυντακτικών φαινομένων. Το περιεχόμενο του είναι σαφές. Ένα κείμενο το οποίο τοποθετείται χρονικά στο 366 π.Χ. από νεαρός βασιλιάς, διάδοχος ουσιαστικά του Σπαρτιατικού θρόνου, προσπαθεί να πείσει τους Σπαρτιάτες να μην αποδεχθούν την ανεξαρτησία της Μεσίνης. Και φυσικά προσπαθεί να θυμίσει το ένδοξο παρελθόν των προγόνων. Τα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα τα οποία αφορούν το κείμενο είναι εύκολο προσεγγίσμα από τους μαθητές, δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική. Πώς το είδαν οι μαθητές, τι σας είπαν? Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες. Δηλαδή τα παιδιά βγήκαν σχεδόν χαρούμενα. Φυσικά πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει στο νου μας ο παράγων μαθητική απροσεξία ή άγχος και κάποια προβλήματα, άγχος κτλ. Μπορεί να εμφανιστούν τη στιγμή της εξέτασης. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.